Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί σας εδώ ζωντανά, όπως κάνουμε και συνηθίζουμε κάθε τρίτη, απόγευμα, στις 8.30 ώρα, με τον Λόγο του Θεού. Επί το Λόγο Σου σε αυτή την εκπομπή, την οποία η επιθυμία της καρδιάς μας είναι να μοιραστούμε για αυτή τη λίγη ώρα λόγια Άγια, λόγια γραμμένα από το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, με σκοπό βεβαίως να ενισχυθεί η πίστη μας, να ενδυναμωθούμε σαν πνευματικοί άνθρωποι, να τραφούμε και να μπορέσουμε να σταθούμε έτσι όπως ο Θεός, ο Άγιος, μας θέλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για την εκπομπή που μας έχει χαρίσει, ζωντανά από τα στούντιο του Word of God και βεβαίως, εάν κάποιο θέλει και επιθυμεί, μια και εκπομπή μας είναι ζωντανή, να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, τα τηλέφωνά μας, τα βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας, τα mail μας, Ό,τι υπάρχει μέσα στην καρδιά σα και θα θέλατε να το μοιραστούμε, δεδομένου ότι στο τέλο τη εκπομπή αυτή κάνουμε και κλείνουμε με μια ωραία προσευχή ενώπιον του Πατέρα Θεού, διαπνεύματο Αγίου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, έτσι ώστε τα, τα κάθε αίτημα να, να ακουστεί στον Πατέρα Θεό και εκείνο βεβαίω, ο οποίο γνωρίζει να δίνει δόσει αγαθές να απαντήσει κατά την καρδία κάθε κάστου, αλλά ιδιαιτέρω κατά το θέλημα το Άγιο το δικό του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε επιλέξει λοιπόν, όπως κάνουμε και σε κάθε εκπομπή, ένα μικρό κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού και πιστεύουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο δίνει τα λόγια αυτά ώστε να υπάρχει οικοδομή, ώστε να υπάρχει αύξηση και ευλογία σε όλους μας. Σήμερα λοιπόν επιλέξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, αν και όλη η γραφή είναι πάρα πολύ ωραία βεβαίως, μέσα από το, την επιστολή προς Εβραίους, το ΙΑ κεφάλαιο και το ένα εδάφιο. Είναι και συνηθίζεται να λέγεται ότι είναι το κεφάλαιο της πίστεως και πραγματικά είναι αλήθεια ότι αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους προημών οι οποίοι πολιτευτήκανε το Λόγο του Θεού και περπατήσανε πάνω στο Λόγο του Θεού και στην οδηγία και την υπόσχεση την οποία τους έδωσε ο Θεός και βεβαίως φτάσανε στο αγαθό αποτέλεσμα το οποίο ελπίζουμε προσευχόμαστε και επιθυμούμε να φτάσουμε κι εμείς. Σελίδα λοιπόν 1066 από τις γραφές του Νεόφιτου Βάβα, για όσους παρακολουθούν με τις γραφές, και το κεφάλαιο για αλφα τους ε, Εβραίους επιστολή. Ήταν είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίως πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι διατάφτης έλαβαν καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Δια εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων. Διαπίστωσε ο Άβελ, προσέφερε προς τον Θεό καλύτερα θυσία προ, προ, παρά τον Γκάιν, για τις οποίες εμαρτυρήθη ότι το δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρία περί των δώρων αυτού και διατάφτης και τι αποθανών, έτη ε λαλή. Διαπίστωσε με τετέθη ο Ενοχ, για να μην δει θάνατο. Και δεν ευρίσκεται διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός επειδή η πρώτης μετέθεσε ως αυτού, εμαρτυρήθη ότι ευαρίστησε εις τον Θεό. Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαριστήσει τις αυτών, αυτόν, διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους αυτών. αυτόν. Δια ο νόη ειδοποιηθείς θεόθεν περί το μη έτη, εφοβήθη και κατασκεύασε κυβωτό προσωτηρία του οίκου αυτού, διείς κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ ότι εκαλείτο να εξέλθει εις τον τόπο τον οποίο έμενε λαλάβει η σκληρονομιά και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Διαπίστεως παρόκεισε εις τη γη της επαγγελίας ως ξένη, κατοικήσασεν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των σύγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας, διότι περίμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτη και δημιουργός είναι ο Θεός. Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη στο να συλλάβει σπέρμα και παρά καιρών ηλικίας εγέννησε επειδή εστοχάστη πιστών τον υποσχεθέντα. Για τούτο και ο εξενός μάλιστα νενεκρε, νενεκρωμένου εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και ως η άμμωση παρά του της θαλάσσης ή της δεν δύναται να ρυθμηθεί. Εν πίστη απέθανον ούτε πάντε μη λαβώντε τα επαγγελία, αλλά μακρόντε δόντε αυτά και πιστέντε και κολποθέντε και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί τη γη, διότι οι λέγοντε τι αυτά δεικνύουν ότι ζητούσε η πατρίδα. Κι αν μεν ενεθυμούνται εκείνοι εξ εις εξήλθον, ήθελον να ευρύει καιρό να επιστρέψω. Τώρα όμω επιθυμούσε καλύτεραν του τέστη επουράνιον, δια τούτο Θεό δεν επεσχύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτών διότι η τίμα σε αυτούς πόλην. Διαπίστωσε ο Αβραάμ, ότι δοκιμάζονται προσέφερε τον Ισαάκ και τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέχθητας επαγγελίας, προς τον οποίο ελαλήθη ότι εν Σαάκ θέλει κληθεί η σε σπέρμα συλλογιστής, ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να, 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 να εξών και έλαβε αυτόν ο πίσω παραβολικός διαπίστεως ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισάφ περί των μελώντων. Διαπίστεως ο Ιακώβ από ευλόγησε έκαστο τον ιών του Ιωσήφ και προσεκίνησε επιστηριζόμενος επί των άκρων της ράβδους αυτού. Διαπίστεως ο Ιωσήφ από θνίσκον προανέγγειλε περί της εξόδου των ιών Ισραήλ και παράγγειλε περί των οστέων αυτού ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, είναι όπως προείπαμε και το, είναι το κεφάλαιο της πίστεως. Και βέβαια συνεχίζει, δεν σταματάει εδώ με τον Ιωσήφ, ο Λόγος του Θεού θα αναφερθεί στο Μωυσή, θα, θα, θα αναφερθεί στην Ιεριχό, θα αναφερθεί στο Γεδεών, στο Βαράκ, τον Σαμψόν, στο Δαβίδ, τον Σαμουήλ, ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα αναφερθεί σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν με στόματα μαχαίρας, έφυγαν με ενδυναμ, από ασθένεια έγιναν ισχυροί εν πολέμω, ευχαριστούμε τον Θεό, για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι με την πίστη τους κρατήσανε βεβαία την κλίση τους και την αποστολή τους, ευχαριστούμε τον Κύριο, περιμένοντας το τέλος της πίστεώς τους, τη σωτηρία την οποία έχει υποσχεθεί ο αψευδής Θεός, ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι λοιπόν η πίστης, ελπιζωμένον πεποίθηση, η υπόσταση μας λέει το κείμενο, Βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Είναι η σιγουριά της πίστης, είναι η βεβαιότητα στα μη βλεπόμενα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι καλούμαστε να περπατήσουμε όχι δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως. Δια της πίστεως που όμως. Στο Λόγο του Θεού, ο οποίος δεν έπαψε και δεν θα πάψει. Χαριστούμε τον Κύριο να ηχεί στα αυτιά μας όταν εμείς στρέψουμε με ευθύτητα και με ειλικρίνεια τα αυτιά μας προς τα πού, προς το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό κηρύτεται και ο Λόγος του Θεού. Και σήμερα αν ακούς το Λόγο του Θεού είναι γιατί θέλει ο Θεός, επιθυμεί ο Θεός μέσα από την ακοή να κατεβεί ο Λόγος του Θεού στην καρδιά, να κυριεύσει την καρδιά, να την ενδυναμώσει, να τη στηρίξει έτσι όπως έκανε και με όλους αυτούς τους άγιους ανθρώπους. Τους ενδυνάμωσε, τους στήριξε, ευχαριστούμε τον Κύριο, τους ευόδωσε. Αυτή η πίστη στην, στο λόγο τον οποίο ο Θεός έφερνε στις ακοές τους, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βεβαίως ξεκινάει ο λόγος του Θεού να αναφέρει τους ανθρώπους αυτούς από τον Άβελ, τον άνθρωπο ο οποίος δια της πίστεως προσέφερε καλύτερα θυσία παρά τον γκάιν. Αν λοιπόν θέλεις η θυσία σου και η προσφορά σου να είναι ευάρεστη ενώπιον του Θεού και ο Θεός να την προσδεχτεί, πρέπει να την εκτελέσεις σύμφωνα με τις εντολές, τα διατάγματα, τους νόμους τους οποίους ο Θεός έχει ορίσει μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα μου πεις, είναι αρκετό είναι ικανό, σε διαβεβαιώ λοιπόν σήμερα, ότι αυτό το οποίο εντέλεται ο Λόγος του Θεού μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σήμερα για μας, είναι η μοναδική οδός. Είναι η μοναδική ευπρόσδεκτη προσφορά την οποία μπορεί ο άνθρωπος να δώσει στον Άγιον Θεό. Και εντολές τις οποίες το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού εντέλεται δεν είναι ευαριές. Αντιθέτω, θα έλεγε κάποιο, όταν ο άνθρωπο αντιληφθεί ότι ο Θεό δεν είναι ένα Θεός ο οποίος έρχεται να κατεξουσιάσει τον άνθρωπο, έρχεται να, τον, ε, βάλει, να του βάλει φορτία βαριά για να φανερωθεί ότι ο άνθρωπο παραμένει στην πίστη και στην εξήτηση, αλλά αντιθέτω είναι αυτό ο οποίο όταν βλέπει τον άνθρωπο στην τελεία αδυναμία, αυτό έρχεται να φανερωθεί δυνατό να τον υποστηρίξει, να τον ενισχύσει, να τον ενδυναμώσει, να τον ανεβάσει για να μπορέσει ο άνθρωπος να παραδεχτεί και εκείνος ότι όταν είμαι αδύνατος τότε είμαι δυνατός. Γιατί, Γιατί η δύναμη, η ενεργουμένη μέσα από, σε μένα, μέσα όμως από τον Άγιο Θεό και τη δύναμη την οποία μου δίνει δια της πίστεως, Μπορώ να προχωρήσω, να σταθώ και εν τέλει να εκτελέσω όλο το θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα τι λέμε. Λέμε ότι πρέπει να στραφούμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Λέμε ότι πρέπει η προσφορά μας να είναι σύμφωνη με αυτά τα οποία ο Θεός εντέλεται. Έτσι λοιπόν και ο Άβελ. Έφτιαξε μια θυσία την οποία ήταν ευπρότζεκτη στον Θεό. Γιατί, Γιατί πραγματικά υπάκουσε δεν έκανε κατά την καρδία του, δεν σκέφτηκε τον εαυτό του, αλλά πραγματικά με μια καρδιά ειλικρινή εστάθηκε ενώπιον του Άγιου Θεού και εξεζήτησε, ευχαριστούμε τον Θεό, και επιθύμησε και θέλησε να φανεί ευάρεστος ενώπιον του Θεού και πραγματικά με αυτή την πίστη ο Άβελ έδωσε καλή μαρτυρία και ο Θεός συνεμαρτύρησε στην προσφορά του Άβελ ενώ στη, στην προσφορά του Κάιν δεν συνεμαρτύρωσε γι' αυτό και μέχρι τώρα αν και εμφωνεύθη από τον αδελφό του η θυσία του αυτή είναι η οποία βοά μέσα στα αυτιά μας. Η θυσία του και η προσφορά του αυτή έγινε ο ακρογωνιαίος λήθος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η απαρχή του να γνωρίσουμε και εμείς ότι η προσφορά μας θα πρέπει να είναι σύμφωνη και ευθυγραμμισμένη με το θέλημα του Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και συνεχίζει βέβαια ο Λόγος του Θεού με έναν άλλον άνθρωπο, τον ενόχ, ο οποίος μετετέθη από τον παρόντα κόσμο, θα λέγαμε, ήρθε ο Θεός και τον άρπαξε και τον μετέθεσε από αυτό το περιβάλλον το γήινο, γιατί, γιατί, η πορεία της ζωής του μέχρι την ώρα της μεταθέσεώς του ήταν ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Γιατί? Γιατί ο Ενόχ υπήκοσε. Δεν αφίβαλε, δεν ολιγοπίστησε, αλλά υπάκουσε κατά πάντα και απόλαυσε αυτή τη μετάθεση την οποία ο Κύριος είχε προσδιορίσει για αυτόν ο οποίος θα εκτελέσει το λόγο του με ακρίβεια. Και αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχει μια άλλη μετάθεση. Μια άλλη αρπαγή. Ενός άλλου λαού που έχει υποσχεθεί ο Θεός. Και είναι ο λαός του Θεού. Οι πιστεύοντες στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Οι πληρούμενοι πνεύματος Αγίου και οδηγούμενοι κατά πάντα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν τη μετάβασή τους από αυτόν εδώ τον κόσμο προς τον Ουράνιο Πατέρα, προς τον Άγιον Θεό. Και όλα αυτά είναι γεγραμμένα ε. και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί όχι μόνο είναι γεγραμμένα αλλά και κηρύττονται έτσι ώστε μέσα από τις, από τις ακοές μας να αναφυξάνει η πίστη μας. Γι' αυτό κηρύτεται το Ευαγγέλιο όπως και προείπαμε. Για να αυξηθεί η πίστη μας. Να πιστέψουμε σε αυτά τα οποία έγιναν. Και να περιμένουμε αυτά τα οποία μας έχει υποσχεθεί ο αψευδής Θεός. Αν αυτά λοιπόν που συζητάμε σήμερα εκτελέστηκαν, ναι, με βεβαιότητα στην πίστη αυτή, ναι, με βεβαιότητα σε αυτά τα οποία δεν βλέπουμε, πιστεύουμε ότι θα εκτελεστούν κατά γράμμα, εξάλλου ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, καθώς περπάτησε αυτόν εδώ τον κόσμο, είπε ότι όλα θα παρέλθουν, όλα θα παρέλθουν. Και τα βλέπουμε πώς παρέρχονται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα όμως θα μείνει. Ποιο. Ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού θα μείνει. Και βεβαίως θα μείνει εις τους αιώνες των αιώνων και όποιο αποδέχεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δέχεται το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά του και ζει απολαμβάνοντα τι ευεργεσίε του λόγου του Θεού από σήμερα μέσα στη ζωή του, αλλά και αιώνια ζωή θα κληρονομήσει κατά την υπόσχεση του αψευδούς Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι χωρίς πίστη είναι αδύνατο κάποιος να ευαρεστήσει τον Θεό. Θέλουμε λοιπόν σήμερα και παρακαλούμε από το Πνεύμα του Θεού να μας δώσει μέσα στην καρδιά μας πίστη. Διότι τα πάντα, τα πάντα λειτουργούν με την πίστη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπάρχει φυσική πίστη. Η οποία πίστη αυτή μας λέει μέσα στην καρδιά μα, μας πληροφορεί πώ θα ζήσουμε σε αυτόν τον φυσικό κόσμο. Για παράδειγμα, με πίστη μπαίνουμε μέσα σε ένα αεροπλάνο και πιστεύουμε το ότι ο πιλότο είναι ικανό να απογειώσει το αεροπλάνο και να το προσγειώσει. Αυτό είναι πίστη. Και είναι φυσική πίστη. Δεν ζήτησε ποτέ από τον, από τον πιλότο να δει το δίπλωμά του. Δεν ζήτησε πριν κάνει την πτήση να ε, δει αν τελικά μπορεί να ανταπεξέλθει. Όχι με μια φυσική πίστη, μπήκε μέσα στο αεροπλάνο και ελπίζει να φτάσει εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η φυσική πίστη. Και τα πάντα μέσα στη ζωή μα γίνεται με τη φυσική αυτή πίστη. Αλλά έρχεται και μια άλλη πίστη να μπει μέσα τώρα στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι η πίστη τη σώζουσα, η πίστη τη σωτηρία, η πίστη τη δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε τον κύριο. Η πίστη το ότι πραγματικά ο Θεός, να πω ότι τα πάντα γίνανε όχι εκ αλλά δια του λόγου του Θεού, και αυτό είναι πίστη. Βεβαιότητα. Ευχαριστούμε τον κύριο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά όμω έρχεται και η πίστη, η οποία σώζει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αναγνωρίζει ότι ο λόγο του Θεού είναι αλήθεια ότι ό,τι είναι και γραμμένο είναι α, ναι και αμήν. Και ο άνθρωπο καλείται να το πιστέψει. Και καθήν ώρα το πιστεύει, αρχίζουν να ενεργούνται μέσα, τους, μέσα του οι δυνάμεις, οι ουράνιε, οι θεϊκέ. Ευχαριστούμε τον κύριο για το λόγο του Θεού. Τον οποίο όταν ο άνθρωπο τον εγκολποθεί, απολαμβάνει, απολαμβάνει. Φίλε μου, φίλοι μου, η κλίση την οποία έχει κάνει ο Θεό για μα είναι να απολαύσουμε Εις απόλαυση σωτηρίας μας εκάλεσε ο Θεός. Βέβαια όσον θα στρέψουμε ιδιαίτερο στη, σημερινή εποχή δεξιά μας και αριστερά μας δεν θα βρούμε τίποτα στο, στο, οποίο μπορούμε να ελπίζουμε, τίποτα το οποίο θα μπορούμε να πιστέψουμε, τίποτα που να μας δώσει αυτές τις αγαθές μερίδες τις οποίες το πνεύμα του Θεού δίνει στον άνθρωπο όταν πλησιάζει δια της πίστεως τον Άγιον Θεό και τον ευαρεστεί. Και ξέρεις τι είναι να ευαρεστήσεις τον Θεό με το περπάτημά σου, με τη σκέψη σου, με το βλέμμα σου, με την ακοή σου. Ξέρει τι είναι να σταθεί ευάρεστο ενώπιον, ενώ ενώπιον του Άγιου Θεού. Εύρον λέει ο λόγο του Θεού, Δαβίδ, τον δούλο μου, δούλο κατά την καρδία μου. Ο οποίο είναι πρόθυμο να κάνει όλο το θέλημά μου και χάρη και ουρανό. Και χαρά μεγάλη γίνεται για κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι αμαρτωλός και επιστρέφει δια της πίστεως στη σωτηρία την οποία δωρεάν δίνει ο Θεός στον άνθρωπο και την αντιλαμβάνεται ο ίδιος και ουδής γνωρίζει οι μοιολαμβάνων και κανένας άλλος δεν μπορεί να βάλει μέσα αυτή τη βεβαιότητα στην καρδιά μου παρά μόνο ο Άγιος Θεός καθώς το πνεύμα του Θεού το Άγιο συμμαρτυρεί με την δικιά μου συνείδηση, με την καρδιά μου, με το δικό μου πνεύμα ότι ναι έγινε έργο Θεού μέσα στη ζωή μου. Και πόσοι άνθρωποι δεν περπάτησαν μαζί με τον Κύριο τότε και έγινε η μεγάλη αλλαγή. Η αλλαγή της δια της πίστεως. Και λάμβανε δια της πίστεως τη δικαιοσύνη, τη δικαίωση. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού με τους άντρες της πίστεως, οι οποίοι ακούσανε, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, και φοβηθήκανε άγιο φόβο. Καθώς ο Νόε, όταν ο Θεός τον ειδοποίησε, μόνο όταν έχεις πίστη θα ειδοποιήσει Θεόθεν όταν, μόνο όταν, όταν πιστεύεις καθώς τον πλησιάζεις ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισταποδότης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τότε θα ειδοποιηθεί Θεόθεν. Έχουμε ανάγκη αυτή την ειδοποίηση Θεόθεν. Όλοι μας, ιδιαιτέρως αυτόν τον έσχατο καιρό, θέλουμε Κύριε να μας ειδοποιεί. Και για να μας ειδοποιεί ο Θεός θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι και να στέκεται στη σκοπιά του. Εκεί που το πνεύμα του Θεού τον έχει βάλει. Μέσα στην οικογένειά του. Μέσα στην, στη δουλειά του, στην εργασία του, στη γειτονιά του. Τον έχει βάλει ο Θεός και εκεί πρέπει να στέκεται για να ειδοποιηθεί. Να στέκεται όπως θέλει ο Θεός για να ειδοποιηθεί θεόθεν για το πώς θα προχωρήσει, για το πώς θα εκτελέσει για αυτόν τον Θεό. Και γιατί ειδοποιηθήκε. Τον ειδοποίησε ο Θεός για τα μη βλεπόμενα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ο Λόγος του Θεού και ιδιαιτέρως από η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είναι μια ειδοποίηση για τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Έρχεται το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Λόγος του Θεού, να τον ειδοποιήσει. Όχι μόνο για τα παρόντα, αλλά ακόμα και για τα παρελθόντα, αλλά ιδιαιτέρως, για τα μέλλοντα, τα μη βλεπόμενα. Να του συστήσει ποια είναι η οδό, πώ πρέπει να πολιτευτεί, πώ πρέπει να σταθεί, τι πρέπει να κάνει. Και επειδή ο άνθρωπο έχει αυτέ τι αναζητήσει, αλλά δεν στρέφεται προ το Θεό, στρέφεται προ του μάγους, του επαϊδούς, του ιονοσκόπου, του κεροσκόπου. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να γνωρίζουν το μέλλον, αλλά με μυθοπλασίε, με εικασίε παραπλανούν τους ανθρώπους οδηγώντας τους σε ατέρμονα μονοπάτια τα οποία κυριαρχεί το σκοτάδι, η απελπισία και ο θάνατος. Αν λοιπόν θέλεις να μάθεις και να ειδοποιηθείς για τα μέλλοντα, μία είναι η ειδοποίηση την οποία υπάρχει για σένα προσωπικά και αυτό είναι θαυμαστό. Είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο και εδώ βάλε το όνομά σου. Σε αγάπησε ο Θεός. Δεν θα σε αφήσει αδοποιητό, χωρί να σε πληροφορήσει. Χωρί πληροφορία με στην καρδιά σου, χωρί ειδοποίηση με στην καρδιά σου. Αλλά θα σε ειδοποιήσει, θα σε πληροφορήσει. Θα σε ταξιδέψει μέσα στα μη βλεπόμενα δια τη πίστεω και τη εμπιστοσύνη την οποία εσύ θα δείξει μέσα στον αψευδή λόγο, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δόξα στον Θεό. Και τι θα κάνει ο Νοέ, ειδοποιηθεί, θεόφεν, φοβηθεί, θα μείνει εκεί. Όχι, θα εκτελέσει. Θα εκτελέσει αυτό το οποίο ήταν μοναδικό για την εποχή του. Θα φτιάξει ακριβώ κατά την οδηγία του Θεού ένα καράβι, μια κυβωτό πάνω σε ένα βουνό. Με μπεγμού, με κοροϊδίε. Με ανθρώπου οι οποίοι θα σταθούν απέναντί του. Με ανθρώπου οι οποίοι θα διαφορήσουν για αυτό το οποίο κάνει χαμογελώντας πίσω από την πλάτη του. Θα σταθεί όμως ακριβώς για να κατασκευαστεί η κυβωτός προσωτηρία όλου του οίκου του. Ο οποίος μέσα από αυτή την πίστη του κατεκρίθηκε όλος ο κόσμος και έγινε κληρονόμος της δια της πίστης δικαιοσύνης. Κληρονόμησε τα μη βλεπόμενα κληρονόμησε αυτά τα οποία ο Θεός του είχε υποσχεθεί. Θα κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Τα σύμπαντα θα παραδοθούν στα χέρια των ανθρώπων οι οποίοι θα πιστέψουν στα μη βλεπόμενα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί υπάρχουν άντρε και γυναίκες πίστεως μέσα στο Λόγο του Θεού, στο οποίο καλούμαστε να μιμηθούμε το πολίτευμά τους. Ο Ανθεβραάμ ήταν ένας άνθρωπος τον οποίον και αυτός τον ειδοποίησε ο Θεός. Έναν άνθρωπο τον οποίον τον εξέλεξε να φύγει μέσα από τα όρια του. Χωρίς να του πει που θα πάει. Να τον ακολουθήσει γιατί είχε ένα σχέδιο μαζί του και εκείνος ακολούθησε. Και εξήλθε από τη συγγενιά του. Και ο Θεός του υποσχέθηκε για το σπέρμα του. Και περπάτησε μέσα στην οδηγία του Πνεύματος του Θεού. Και έμεινε μέχρι τέλου. Παρόλο που η ζωή του δεν ήταν μια ζωή η οποία ήταν πάντα εύκολη και άνετη. Αλλά δοκιμαστέντες στην πίστη αυτών εστάθησαν κατά το λόγο του Θεού άμωμοι και ακέραιοι. Και αυτός και η γυναίκα του. Και απέλαυσε αυτά τα οποία ο Θεός του υποσχέθηκε. Και είδε να εκτελούνται αυτά τα οποία ο Θεός του υποσχέθηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι αλήθεια λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι και φίλες ότι όποιος μείνει έω τέλου. Αυτό θα είναι ο οποίο θα απολαύσει αυτά τα οποία του έχει υποσχεθεί ο Θεό. Και ο δρόμο βεβαίω, βεβαίω δεν είναι εύκολο. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί στη, μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή, συμβοηθό μα, συνήγορό μα, είναι το πνεύμα του Θεού, το Άγιο. Το οποίο μα εχάρισε ιδιαίτερο σε αυτόν τον έσχατο καιρό ο Θεό για να μπορέσουμε και εμείς να λαμβάνουμε τις ειδοποιήσεις του Πνεύματος του Αγίου και να αυξάνει η πίστη μας. Για να μπορούμε να σταθούμε μέσα στο θέλημα του Θεού ακριβώς όπως ο Θεός θέλει. Έχοντας ανοιχτά τα μάτια, τα πνευματικά, καθαρά τα αυτιά, τα πνευματικά. Για να βλέπουμε αυτά τα οποία μας έχει υποσχεθεί ο Θεός και είναι μη βλεπόμενα για να ακούμε αυτά τα οποία μας λέει το Πνεύμα το Άγιο που δεν είναι γήινα αλλά είναι ουράνια. Φίλε και φίλοι, σήμερα ας ζητήσουμε από τον Άγιο Θεό να μας αυξήσει την πίστη. Ας, μας, ας ζητήσουμε από τον Άγιο Θεό να βάλει μέσα αυτή την πίστη του Θεού, την Αγία στην καρδιά μας. Για να μπορέσουμε να δούμε με τα μάτια τα οποία θέλει να κοιτάμε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός για να μπορέσουμε να ακούμε το Λόγο του Θεού καθαρό, ανώθευτο, υγιή, να έρχεται μέσα στη ζωή μας και να μας δίνει δύναμη. Ευχαριστούμε τον Κύριο για να μπορέσουμε να απολαύσουμε στο τέλος την πίστεώς μας τη σωτηρία των ψυχών μας. Ήθελε λοιπόν ο Θεός να μας ευλογήσει αγαπητοί φίλοι και φίλες όλους μας, να μας κρατήσει κοντά Του μέχρι το τέλος και να μας βοηθήσει να είμαστε κι εμείς άνθρωποι κατά την καρδία του Θεού πράττοντες όλο το θέλημά Του. Αμήν.